Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη, εκεί όπου βρίσκεται ο Μάριο Αδάμ, όπου μαζί θα κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση των όσων έγιναν στην Αμόχωστο, κατά την παρουσία πρόκληση του Τούρκου Προέδρου. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θησέα. Όπω είδαμε, σε ρόλο πορθητή, με πιστό ακόλουθό του τον εντολοδόχο του στα κατεχόμενα Ερσίντα ο Ερτογάν επέδραμε στην περίκληση αμόχωση του αγνώντα επιδεχτικά κάθε έννοια διεθνού δικαίου, χλεβάζοντα τη διεθνή κοινότητα και βγάζοντα περιπεκτικά τη γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνουμε ότι το σουρεαλιστικό σκηνικό τη κακόγου τη παράσταση τη κουστοδία Ερτογάν στήθηκε, όπω είδαμε, με φόντο τα βομβαρδισμένα και κατεστραμμένα κτίρια, τα οποία φαίνεται να έχει βάλει στο μάτι ως ιδιοκτήτης. Καθόλου τυχαία δεν ήταν η παρουσία στην πρώτη γραμμή του θιάσου των Τούρκων επιχειρηματιών, οι οποίοι, να μου επιτραπεί η έκφραση, σαν λιγούριδε που είδαν το φιλέτο και τους έτρεξαν τα σάλια, έσπευσαν να επιθεωρήσουν την πόλη φάντασμα για μελλοντικέ επενδύσεις. Πρόκειται για επιχειρηματίε από το Δήμο Οικονίου και τη Τουρκική Διοίκηση Οικιστική Ανάπτυξη, ίδρυμα στο οποίο συμφέροντα έχει σύμφωνα με πληροφορίε και ο ίδιο Ερτογάν, γεγονό που εξηγεί και την σπουδή του να σπεύσει στην περιοχή για πικνίκ. Στου συγκεκριμένου επιχειρηματίε έχει ανατεθεί από το κατοχικό καθεστώ, κατόπιν εντολής φυσικά τη Άγκυρα, η ανοικοδόμηση τη πόλη. Μάλιστα στα κτίρια, εκτός από τις σημαίες της Τουρκίας και του ψευδοκράτους, όπως είδαμε, κοιμάτιζαν γιγαντιές σημαίες του συγκεκριμένου Ιδρύματος. Καθόλου τυχαία επίσης δεν ήταν η πρόκληση Ερτογάν προς τους Ελληνοκύπριους, νόμιμους ιδιοκτήτες, να σπεύσουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων των Κατεχωμένων. Άλλωστε, όπως μεταδώσαμε και τις προηγούμενες μέρες, οι Τούρκοι εναγωνίως έψαχναν κάποιο Ελληνοκύπριο. Κύπριο να παραστεί στην παράσταση που έστησαν με σκοπό ο Ερτογάν να τους παραδώσει κλειδιά της περιουσίας τους. Προσεγγίσεις οι οποίες εν γίνονταν προς συγκεκριμένα πρόσωπα ακόμη μέχρι και σήμερα, χωρίς όμως κάποιος να αποδεχθεί τη συγκεκριμένη ηταμή πρόσκληση. Ενώ Μαρία έδωσε και το στίγμα των τουρκικών προθέσεων για την επόμενη μέρα στο Κυπριακό. Ναι, ο Τούρκο πρόεδρο παρουσιάστηκε άτεκτο και φρόντισε να επαναλάβει το νέο αφήγημα για κυριαρχική ισότητα, δηλαδή λύση δύο κρατών ή χαλαρή συνομοσπονδία. Δεν παρέλειψε να βάλει στο στόχαστρο για ακόμη μία φορά όσου τουρκοκύπριου αντιδρούν στι βουλέ τη Άγκρα και του Ιδίου προσωπικά. Ενώ τέλο έσπευσε να συμβουλεύσει τον νέο κατοχικό ηγέτη να προχωρήσει στην οικοδόμηση νέου προεδρικού μεγάρου στα πρότυπα του Λευκού Παλατιού που έκτισε ο ίδιο στην Άγκρα και το προέτρεψε μάλιστα να επισκεφθεί σύντομα το Αζερπαϊτζάν με ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Ακολούθω, είχαμε και τα εγγένεια του Νοσοκομείου Πανδημία που χτίστηκε στα κατεχόμενα Μάρια με χρηματοδότηση τη Τουρκία. Ναι, αυτή τη στιγμή γίνονται τα εγγένεια του νοσοκο... Νοσοκομείου Πανδημία, πιθανόν ολοκληρώνονται, ενώ στην συνέχεια ο Ερτογάν θα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον αχειράθρωπο του στα κατεχόμενα Ερσίν Τατάρ. Σημειώνουμε ότι ο Τούρκο Πρόεδρο και η συνοδεία του θα αναχωρήσουν ευθύ αμέσω με δύο αεροπλάνα από το παράνομο αεροδρόμιο τη Τύμπου, το οποίο για χατήρι του παρέμεινε κλειστό καθ' τη διάρκεια τη ημέρα.